Πάμε τώρα και στο θέμα των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις, με τις επιστρεπτές να κυριαρχούν και την 7η να βρίσκεται πρώτον πυλών. Ήδη από το Οικονομικό Επιτελείο ανακοινώθηκε το κούρεμα των δόσεων της επιστροφής των ποσών, ενώ αλλαγές έρχονται και για τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας, όπου με βάση τον αρχικό νόμο δεν προβλεπόταν κούρεμα. Εμείς έχουμε απόψε κοντά μας τον λογιστή, τον κύριο Αλέξη Νταουλάρη, μέσω Skype. Κύριε Νταουλάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπεβούδα. Βλέπουμε ότι συνεχώς τα μέτρα αλλάζουν και αναδιαμορφώνονται. Ακόμη και αυτά που έχουν ανακοινωθεί από την αρχή της πανδημίας μπαίνουν σε ένα πλάνο, εξετάζονται ξανά και γίνεται μια προσπάθεια όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιχειρήσεις να μην πιεστούν με τις επιστροφές των προκαταβολών που έχουν λάβει, αλλά λαμβάνονται και άλλα μέτρα ταυτόχρονα. Να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά. Ακριβώς. Όπως ακούσαμε από το επιτελείο, ότι εξετάζεται. Εάν στις τρεις πρώτες επιστρεπτές, ναι, σωστά, θα δοθεί η μείωση από 30 έως 50%. Να θυμίσουμε ότι η μείωση που ίσχυε στις τρεις πρώτες ήταν να μην επιστραφεί το 30% εφόσον υπήρχε μείωση τζίρου από 70% και άνω. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να ικανοποιήσει τον κόσμο του επιχειρήν, γιατί μετά από αυτή την διαδικασία, και αν υποθέσουμε ότι έχουν λάβει από την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη, η πανδημία δεν σταμάτησε και κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση. Εν τω μεταξύ, πολλοί δεν κατάφεραν να πάρουν τις επιστρεπτές. Ακριβώς. Ειδικά τις πρώτες, επειδή δεν υπήρχε το bonus, ας το πούμε εισαγωγικά, της μη επιστροφής του 50%, ήταν αρκετοί οι οποίοι επέλεξαν να μην πάρουν τις επιστροπτές υπό το φόβο ότι δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν τις υποχρεώσεις. Βασική, να θυμίσουμε εδώ ότι η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να πάρει την επιστροπτέα είναι να μπορέσει να κρατήσει τις θέσεις του προσωπικού του. Ναι. Οπότε πολλοί επιχειρηματίες, φοβούμενοι το μέλλον και βλέποντας την κατάσταση, προτίμησαν να πάνε εκ του ασφαλούς και να δουν πώς, όσο το περισσότερο βασικά θεωρούσαν εκ του ασφαλούς, για να μην διατρέχουν μάλλον λιγότερους κινδύνους. Όσο το επέλεξαν και το πήραν, ελπίζουμε η κυβέρνηση να δώσει αυτή την ανάσα, όσο και στην επόμενη επιστρεπτέα, γιατί και στην τελευταία που έγινε στην 6, αρκετοί ήταν αυτοί που ήθελαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αλλά τα αποτελέσματα δυστυχώς δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ναι. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσει στα αυτιά αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις, γιατί υπάρχει κόσμος με πραγματικά προβλήματα που τελικά δεν καταφέρει να μπει κάτω από την ομπρέλα των μέτρων και νομίζω ότι εκεί χάνεται και λίγο ο στόχος. Ακριβώς. Το πρόβλημα που έχουν επιχειρήσει αυτή τη στιγμή είναι η ρευστότητα. Και είναι πρόβλημα η ρευστότητα, δεν είναι τα κέρδη τόσο όσο η ρευστότητα, γιατί αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορεί να καλύψεις τις υποχρεώσεις που τρέχουν. Οπότε αυτό πρέπει να καλύψει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να εξετάσει λίγο καλύτερα την 7η, κατά τη γνώμη μου. Να δοθεί μια περισσότερη ανάσα σε επιχειρήσεις, καθώς τώρα φτάνουμε και στο σημείο να ξαναγίνει η επανεκκίνηση, ναι, της αγοράς, να μπορεί να έχουν χρήματα ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν και τα έξοδα που ήδη τρέχουν, αλλά και τα αυξανόμενα που θα γίνουν όταν ανοίξουν. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις έχουν λιγότερα έξοδα λόγω αναστολών, μειώσεων κτλ. Αλλά μόλις ανοίξουν δεν θα είναι τα ίδια, ναι, τα ίδια τα πράγματα. Κύριε Νταουλάρη, σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έρχονται ίσως και από το παρελθόν και με τις δόσεις, τι γίνεται? Εννοώ για ασφαλιστικά ταμεία, εννοώ για εφορίες. Έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι οι δόσεις που έχουν παραταθεί, αυτά είναι τα μέχρι στιγμής που ξέρουμε, που έχουν, δηλαδή, γιατί στην πρώτη. Στον πρώτο κύκλο μέτρων. Στον πρώτο κύκλο μέτρων είχαν δώσει παράταση τόσο σε ασφαλιστικές φορές όσο και σε οφειλές προς την εφορία, τα οποία έχουν παραταθεί μέχρι στιγμής μέχρι το τέλος Απριλίου. Ναι. Και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει κάποια ρύθμιση εάν αποπληρωθεί εντός χρόνου, θα είναι άτοκη και από εκεί πέρα με ένα χαμηλό επιτόκιο. Θα αναμένουμε να δούμε τα επίσημα για να δουν και οι επιχειρηματίες πώς θα ρυθμίσουν αυτές τις υποχρεώσεις που έρχονται από το παρελθόν. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν και λεπτομέρειες που θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς αναμένεται και άλλα μέτρα να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Οπότε θα είναι χαρά μας να τα αναλύσουμε μαζί. Κύριε Νταουλάρη, καλό βράδυ. Να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ.